Χασάν είναι ένα ψηλό φορ, έτσι. Ναι. Να διευκρινίσω κάτι. Μας λες ότι για τέτοιες καταστάσεις τον πετάς μέσα για να σου κάνει μια κεφαλιά, να σε βγάλει δύσκολη θέση. Μπράβο. Γιατί θεωρείται παλιά σκοπής φορ, ναι, έτσι. Ναι. Μας ναι. έχεις πει ότι αυτά ναι. τα φορ έχουν πεθάνει. Ναι. Ναι. Εσύ το λες τώρα σαν έσχατη λύση, ότι τον βάζεις ως αλλαγή να σου πάρει μια κεφαλιά, να σου κάνει ένα γκολ σε ένα μάτς που δεν είσαι και πολύ καλός με την μπάλα κάτω. Μπράβο, μπράβο. Εγώ. Ναι. Εγώ τι θα έκανα ναι. σε αυτόν τον ατρόμητο, ναι. στο τέλος. Ναι. Όλα για όλα θα τα έπαιζα. Και ποιο θα βάζα πάνω του. Ποιον. Ποιον να λες. Το Βέλιο. Μπράβο. Το Βέλιο. Ενώ παίζει. Κάνει πέναλτι. Ορίστε. Όλο πέναλτι κάνει ο Βέλιο. Μα δεν παίζει χαμηλά για να κάνει πέναλτι. Θα πέναλτι ρε στο Βέλιο. Εδώ παίζουν την μπάλα ψηλά. Ναι. Τι ψηλά, δεν θα του μιλήσω. Δεν τον ξέρω το Βέλιο. Έτσι θα του πω, παίζεις εσύ. Σε ένα ράουτ που είναι υπέρ του ατρομήτου, αλλά εδώ. Πες του Ραπτόπουλου, δεν το έχουμε πει, το είπαμε τώρα. Μην νομίζει ότι το έχουμε τώρα πει. Τώρα το είπαμε, βέβαια. Τώρα το είπαμε. Δεν υπάρχει άλλο ψηλό Ρεσβάνης, δεν υπάρχει. Ναι, δεν θα βάλει. Το Μάτσον δεν πηδάει ο Μάτσον. Ναι, ναι. Ο άλλο τον έβαλε για πείδημα εδώ. Εδώ λοιπόν. Πίσω δοκάρι. Σκεφαλές. Καμιά σέντρα πίδα, τίποτα άλλο. Ναι. Κάτω μην κάνει τίποτα. Κυνηγός είσαι. Κάνεις την μπάλα και μετά το ρισκάρω. Δεν έχασα ένα μηδέν mm-hmm. χωρίς να κάνω αυτό. Ναι. Άμα έκανα αυτό θα έκανα πάλι ένα μηδέν. Ναι. Αλλά θα έκανα... Θα έχεις κάνει την κίνηση. Θα έκανα το σωστό. Θα σου έμεινε η κίνηση. Εδώ τώρα. Κάνω εγώ τώρα ναι. στον Ηρακλή. Ναι. Εδώ έβαλα το Ζήφκα να πιάνει το Αναστόπουλο που πέταγε τότε. Ναι. Έβαλα το Βακαλόπουλο ναι. να πιάνει Μητρόπουλο. Το Μητρόπουλο να οργιάζει. Τι μας λέει τώρα. Νίκο, αυτό να το διευκρινίσουμε, θα το γύρναγε στον Βέλιο μόνο στα στημένα σε corner foul ή σε όλο το παιχνίδι. Όχι όλο. Όχι στα στημένα. Την ώρα που μπήκε ο Χασάν. Ναι. Στα στημένα. Θα το γύρναγε τρίτο στόπερ, ναι. Στα στημένα όλα.